Ο Σωτήρης Κενάκης και ο Βασίλης Θαμόπουλος είναι στα μικρόφωνα και ο κύριος Γιώργος Πατούλης, δήμαρχος Σταμαρουσίου και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έτσι. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε μαζί του για τις τρέχουσες εξελίξεις και την επικαιρότητα που νομίζω τον απασχολεί σε δύο μέτωπα. Το πρώτο, τι γίνεται με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων που έχουν ξεμείνει από κονδύλια και προσωπικό και υπάρχει πρόβλημα με αποτέλεσμα χιλιάδες γονείς αυτή τη στιγμή να μην ξέρουν κυριολεκτικά τι να κάνουν με τα βλαστάρια τους. Έτσι, γιατί αδυνατούν να πληρώσουν και τους ιδιωτικούς σταθμούς. Και το δεύτερο που σχετίζεται με τις κινητοποιήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλημέρα. Καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Ξενέ, κύριε Ραμόπουλε. Λοιπόν, για πείτε μας. Επίσης, κύριε Πατούλη, για πείτε μας καταρχήν τι γίνεται με τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς εντός των ορίων του Δήμου σας. Γιατί βλέπαμε και χθες μια συνέντευξή σας που λέγατε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει αρκετά σοβαρό πρόβλημα. Μεγάλος Δήμος. Καταρχήν εμείς θα έλεγα ότι μάλλον έχουμε το μικρότερο δυνατό πρόβλημα. Βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι έστω και ένα παιδί να μην μπορείς να απορροφήσεις είναι ένα θέμα. Έτσι λοιπόν από τις 1150 αιτήσεις τελικά μπορέσαμε να απορροφήσουμε 1050 παιδιά περίπου. Ναι. Πόσες ήτανε συνολικά? 1150 αιτήσεις και απορροφήσαμε 1050 παιδιά τελικά. Ναι. Και βεβαίως αυτό σε μεγαλύτερη βάση είχε στο ότι δεν είχαμε και δεν έχουμε και πολλοί δήμοι το ίδιο την ίδια δυνατότητα του υπαλληλικού προσωπικού βοηθητικού αλλά και βρεφονηπιακού προσωπικού και βεβαίως την χάνει και εμείς έναν βρεφονηπιακό σταθμό πλέον να τον κτίζουμε από την αρχή άρα δεν λειτουργεί μέσα από ένα πρόγραμμα που είχαμε εδώ και 3 χρόνια προσπαθήσει και ένας άλλος ο οποίος είναι στο κέντρο και συγχωνεύτηκε με κάποιον άλλον για να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε την έλλειψη κάποιου προσωπικού. Πέρσι πόσα παιδιά εξυπηρετήσατε για να έχουμε μια εικόνα? Πέρσι εξυπηρετήσαμε γύρω στα 1100 παιδιά εκ των οποίων ο μέσος όρος βέβαια γιατί πάντα υπάρχει μια μικρή πτώση κατά την έναρξη των βρεφονηπιακών σταθμών κοντά πάλι στα 1050 παιδιά. Και πόσες, πέστε μας. Όμως θα έλεγα ότι στους 14 βρεφονηπιακούς σταθμούς που είχαμε πέρυσι φέτος θα λειτουργήσουν 12 βρεφονηπιακοί σταθμοί. Η διαφορετικότητα είναι η εξής, ότι πέρυσι λειτουργούσαν περισσότερα βρέφη, μάλλον από ό,τι φέτος, ενώ φέτος θα έχουν περισσότερα νήπια. Δεν γεννήθηκαν παιδιά δηλαδή, στο Μαρούσι. Δεν γεννήθηκαν παιδιά στο Μαρούσι φέτος τόσο. Τι είναι αυτό, προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε το λιγότερο προσωπικό μας, διότι τα επίπεδα ασφαλείας και οι προδιαγραφές για τα βρέφη θέλει περισσότερο προσωπικό, άρα εκ των πραγμάτων προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε ανάγκες και τις προτεραιότητες. Πώς προέκυψε το πρόβλημα μπορείτε να μας πείτε και αν υπάρχει πρόνοια από την πλευρά της πολιτείας, γιατί κάτι ακούσαμε για δίμηνες συμβάσεις σε βρεφονηπιακούς. Ναι. Οφείλω να πω ότι όταν έγινε το περιβόητος Καλλικράτης με αυτή την σπουδή και τη διασύνη εγώ θα έλεγα και βέβαια εκεί υπήρχαν κάποια ζητήματα στο ότι οι ορισμένου χρόνου να φύγουν και φύγαν αλλά και συγχρόνως χωρίς να υπάρχει ο τρόπος μέσω του ΑΣΕΠ γρήγορων προσλήψεων όπου υπήρχαν οι ανάγκες. Αυτό έφερε σε ένα μεγάλο έλλειμμα την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ζήσαμε στα νησιά μέσα από τις αδυναμίες καθαριότητος. Όσοι πήγαν στα νησιά θα είδανε ότι λόγω τουρισμού βέβαια αν πήγανε θα είδανε ότι δεν υπήρχε το καθαρό νησί όπως παλαιότερα. Καλά και στην Αθήνα όσοι μείναν το είδανε πάλι οι δημαρχοί και στο κέντρο της Αθήνας. Το ίδιο είναι. Ακριβώς και στο κέντρο όσοι μείναν τελικά θα το είδαν. Το ίδιο και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς διότι δεν υπήρχε η πρόβλεψη ότι καλά τα λέμε να φύγουν όλοι ορισμένου χρόνου να μην υπάρχει καμία πρόσληψη αλλά συγχρόνως αυτό το μεταβατικό στάδιο κάπως έπρεπε να καλυφθεί. Έτσι λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα, ενώ παρά το ότι η τοπική αυτοδιοίκηση το έλεγε ιδιαίτερα με στεντόρια φωνή, να ερχόμαστε και να αντιμετωπίζουμε αυτές τις ελλείψεις. Έτσι, ειδικά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ο τρόπος που βρέθηκε από την ίνη ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχει προβληματιστεί ιδιαίτερα, είναι μέσα από τις δίμηνες συμβάσεις. Όμως θα σας πω ο ιδιαίτερος... Θα αναλυθούν αυτές οι συμβάσεις. Άντε 2 μήνες, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Μετά τι θα γίνει. Δεν
θα ανανεωθούν, θα πρέπει να κάνεις εκ νέου προσπάθεια για δίμηνες συμβάσεις. Και η διαφορετικότητα, ξέρετε ποια είναι? Ποια, Δημαρχή? Ιδιαίτερα στα βρέφη που αρχίζουν να συνηθίζουν τη δασκάλα τους σε την νηπιαγωγό, είναι έτσι πολύ άσχημο μέσα σε 2 μήνες να γνωρίσουν κάποια άλλη. Δεν το συζητάμε ότι σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Και γι' αυτό έχουμε συζητήσει ήδη και με τον κύριο Καστανίδη, ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον τις ελλείψεις, ώστε να απορροφηθούν και περισσότερος κόσμος, γιατί το θέμα δεν είναι να είναι μια αποθήκη στήριξης παιδιών, είναι να έχουν όλες τις προδιαγραφές εκείνες, δημιουργικής απασχόλησης και ασφάλειας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθούν οι Δήμοι και κατά συνέπεια οι δημότες τους μέσα από τους βρεφονιπιακούς ταυτούς. Να ρωτήσω όμως το εξής, πώς προεξοφλείτε εσείς ότι δεν θα ανανεωθούν αυτές οι συμβάσεις? Γιατί ποτέ ουσιαστικά βάσει των κείμενων νομοθεσιών δεν υπάρχουν ανανεώσεις σε δίμηνων συμβάσεων. Οι δίμηνες συμβάσεις είναι πολύ συγκεκριμένων προδιαγραφών. Γίνονται ουσιαστικά χωρίς ΑΣΕΠ και ουσιαστικά χωρίς ΑΣΕΠ και στόχο έχουν να λειτουργήσουν για κάποιες εποχιακές ανάγκες. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο καθαριότητα από τον παιδικό σταθμό. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, όπως λέτε. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι θα εξυπηρετήσετε 1050 παιδιά, δεν είναι? Πόσες αιτήσεις γίνανε στο Δήμο συνολικά? Όπως είπα και πριν, ήταν 1150, εκ των οποίων μόνο, μόνο. Ναι. Εκ των οποίων οι 50 ήταν εκτός αμαρουσίου, οι υπόλοιπες ήταν εντός αμαρουσίου, οι άλλες ήταν όμορων Δήμων, εκ των οποίων τελικά, όπως φαίνεται, εάν αφαιρέσουμε, που όλοι έχουν βέβαια το δικαίωμα, αλλά αν αφαιρέσουμε τους 50 εκτός, ουσιαστικά γύρω στα 50 άτομα τελικά δεν θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε, θα λέγαμε ένα καλό νούμερο. Καλό είναι, γιατί υπάρχουν πολύ χειρότερα. Πριν περάσουμε στα του ιατρικού χώρου, μια που είστε και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μια τελευταία ερώτηση που αφορά στα της εκπαίδευσης, το συζητούσαμε νωρίτερα με τον Σωτήρη. Εσείς τι νεότερο έχετε ή τι πληροφορίες έχετε για το θέμα αυτό με τις φωτοτυπίες που θα δοθούν σήμερα φέτος αντισχολικών εγχειριδίων στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς? Μιλούσαμε στην αδελφό σας θες, ο οποίος μου έλεγε ότι υπάρχει ένας προβληματισμός στους δημάρχους για το πού μπορούν να εξασφαλίσουν αυτές τις φωτοτυπίες, δεδομένου ότι από το Υπουργείο Παιδείας διαμηνύεται ότι θα εγκριθεί ένα κονδύλι για τους Δήμους προκειμένου να τρέξουν αυτή την υπόθεση. Ναι, κοιτάξτε, είναι σαφές ότι, όπως σας είπα και πριν, ζούμε στη μεταβατική περίοδο του Καλλικράτη. Όπως μας δώσανε τις καθαρίστρες στο σχολείο χωρίς όμως τους ανάλογους απόλυτους πόρους, φοβούμαι ότι και αυτό θα είναι μια μετάθεση ευθυνών προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, το θέμα είναι, δεν είναι ποιος θα το κάνει αν δεν υπάρχουν λεφτά για να πούμε εσείς φταίτε. Και θα δείτε ότι θα φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι τελικά η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ανταποκρίθηκε. Πιστεύω που τότε... Καλά, δεν είναι αφελής κανένας να το πιστέψει αυτό, έτσι. Θα λέγα λοιπόν ότι είναι πραγματικά μοναδική εποχή, δεν το έχουμε ξαναζήσει, εγώ τουλάχιστον όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, να πηγαίνει κανείς στο σχολείο και να μην πάρει τα βιβλία. Μας δεν το έχει ζήσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν και πιο έξυπνες διαδικασίες, δηλαδή εάν φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε βιβλία και να πρέπει να τα φωτοτυπούμε, για ποιον λόγο διάθει περιπτώσει η μία τάξη δεν δίνει και στην επόμενη τάξη, με όση φθορά και να έχει ένα βιβλίο, νομίζω θα είναι καλύτερο από το να είναι με φωτοτυπία. Όλες αυτές οι πρακτικές νομίζω θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε. Εμείς κάναμε ήδη μια έκκληση στους δημότες μας, παραδείγματος χάρη, για τα βιβλία βοηθήματα των σχολείων σε μεγαλύτερες τάξεις βεβαίως των δημοτικών, ώστε τα βοηθήματα να τα συγκεντρώνουν οι διευθυντές των σχολείων των προηγούμενων τάξεων για να τα δώσουν στις επόμενες, για να βοηθήσουμε το βαλάντιο του κάθε πολίτη. Τώρα, όσον αφορά για τις φωτοτυπίες, εδώ δεν μας εγκρίνονται να διορθώσουμε να πάρουμε μελάνια για τα φωτοτυπικά μας από την Πάρεδρο. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε στο σημείο χιλιάδες φωτοτυπίες να μπορέσουμε να τις κάνουμε πράξη και βιβλίο? Μου φαίνεται λίγο αδιανόητο.